Στον πραγματικό κόσμο, ωστόσο, προέκυψαν στατιακά ορισμένες δυσχέρειες σύμφυτες με την ίδια την ιδέα του εκγερμανισμού. Ανάμεσα στους Γερμανούς του παλιού Ράιχ υπήρχε ένα υψηλό ποσοστό χρυσοθύρων ή χρυσοφασιανών, όπως τους έλεγαν, και αετονίχηδων, που τους προσέλκυε η προοπτική του γρήγορου πλουτισμού και του εύκολου πιάτσικου. Από τους αγρότες, αντίθετα, λίγοι ήθελαν να κάνουν το βήμα. Οι έπικοι ένιωθαν εκτεθειμένοι στις αγροτικές περιοχές, όπου η ζωή και η περιουσία τους κινδύνευε από τον οργισμένο ντόπιο πληθυσμό. Η ηρωνία, αν σκεφτεί κανείς την έμονη ιδέα που είχε το καθεστώς με τον ζωτικό χώρο, ήταν ότι δεν υπήρχαν από ό,τι φαίνεται αρκετοί έπικοι για τις αχανείς εκτάσεις που ο Χίμλερ ονειρευόταν να επικύσει. «Λοιπόν, καμεράντ, πώς θα πας?» ρωτάει ο τοπικός αγροτοπατέρας σε ένα ναζιστικό φίλο της εποχής. «Υπερβολικά πολύ γη», είναι η απάντηση, καθώς ο απρόθυμος αγρότης κοιτά απελπισμένος πέρα μακριά. Οι αναλογίες ανάμεσα στο χώρο και στους ανθρώπους έχουν αντιστραφεί, σχολίαζε ένας άλλος επικριτής το 1942. Το πρόβλημα του πώς να θρέψουμε έναν μεγάλο λαό σε έναν περιορισμένο χώρο άλλαξε και έχει γίνει τώρα πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τα κατακτημένα εδάφη με τον περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που διαθέτουμε. Καθώς το καθεστώς αναζητούσε εθελοντές, η εξέταση των υποψήφιων επίκων γεννούσε ορισμένα δυσεπίλητα προβλήματα στους θεωρητικούς του φιλετισμού. Μερικοί σκληροπυρηνικοί του κόμματος ήταν έτοιμοι να εγκρίνουν οποιονδήποτε υποψήφιο έμοιαζε κατάλληλος, έστω και αν οι δεσμοί του με τη Γερμανία ήταν χαλαροί. Άλλοι επέμεναν ότι η γνώση της γλώσσας και της κουλτούρας ήταν σημαντικότερες από τα σωματικά χαρακτηριστικά. Ορισμένοι μάλιστα έκαναν την υπόθεση ότι αν τα SS επαναπάτριζαν υπερβολικά πολλά φυλετικώς ανώτερα δείγματα από τη Ρωσία, οι κάτοικοι του Ράιχ μπορεί να ανέπτυσαν ένα σύνδρομο κατωτερότητας και να άρχιζαν φυλετικό πόλεμο. Θα έρθουν τα ντερέκια σου λέει από τη Ρωσία, 4 μέτρα ξανθή, ψηλή, γαλανή, όλο το πακέτο, φουλ και άλλες οι μουλάρες ολόκληρες. Άλλο 4 μέτρα ξανθές, ψηλές, γαλανές. Εμείς θα φαινόμαστε μισορυξιές εδώ πέρα, ίσκατο Γερμανοί. Αχ, Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Από την άλλη μεριά, από τους 35.000 απρόθυμους Σλοβαίνους, α, Σλοβαίνα δεν είναι η... και η Μπλάτνικ που έχει παντρευτεί τον Νικόλαο και η... πώς το διάλογο τη λένε του Τραμπ, η Μελάνη αυτή. Τι είναι αυτό το πράγμα εκεί πέρα, Σλοβαίνες είναι και οι δυο αυτές, Χριστούλη μου. Λοιπόν... Αχ, από την άλλη μεριά, από τους 35.000 απρόθυμους Σλοβαίνους που μεταφέρθηκαν με το ζόρι στη Γερμανία. Α, ναι, και ο μπαμπάς της Τατιάνας αυτινής της Μπλάτνικ είναι... Ο μπαμπάς είναι Σλοβαίνος και η μάνα είναι από αρχοντική γενιά, γερμανική. Να, αυτή είναι απόγονος, δηλαδή, τέτοιος κατάστασης. Από τους απρόθυμους Σλοβαίνους που τους πήγανε με το ζόρι στη Γερμανία... Ο πατέρας της που είναι παιδί, ας πούμε, το κάποιο απρόθυμο Σλοβαίνου, παντρεύτηκε τη μάνα της στη Γερμανίδα από αρχοντική γενιά. Α, η Τατιάνα, λοιπόν, Μπλάτνικ, είναι ένα δείγμα του τι έκανε ο φιλετισμός και ο ναζισμός στην Ευρώπη, πόσο κακό ήτανε. Από την άλλη μεριά πάλι, λοιπόν, από τους 35.000 απρόθυμους Σλοβαίνους, που μεταφέρθηκαν με το ζόρι στη Γερμανία, μόνο οι 16.000 περίπου θεωρήθηκαν εν τέλει κατάλληλοι για εκγερμανισμό. Από ό,τι φαίνεται ο πατέρας της πρέπει να ήταν πολύ... Α, ο πατέρας της έχει αυτοκτονήσει. Και τη βοήθησε ο Νικόλαος να ξεπεράσει το... Ο καημένος ήταν απρόθυμος μέχρι το τέλος του. Τη βοήθησε ο Νικόλαος να το ξεπεράσει το χαμό του πατέρα της. Μόνο οι 16.000 λοιπόν περίπου θεωρήθηκαν εν τέλει κατάλληλοι για εκγερμανισμό. Καθώς μάλιστα οι περισσότεροι ήταν συγγενείς Σλοβαίνων ανταρτών, ο αριθμός είναι εντυπωσιακά μεγάλος. Οι υπόλοιποι, μαζί με άλλους από το Λουξεμβούργο και την Αλσατία, χρειάστηκε να κρατηθούν όμοιροι σε στρατόπεδα για όλη τη διάρκεια του πολέμου. Τα όρια που έθεταν τα πραγματικά δεδομένα του πολέμου στη δημογραφική μηχανική του Χίμλερ αποκαλύφθηκαν πολύ καθαρά στην περίπτωση του Ζάμοστς, μιας κομμόπολης νότια του Λούμπλιν, όπου είχε γίνει ειδική προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας
πρότυπος οικισμός από Volksdeutsche, γερμανολαό ας πούμε. Αυτή ήταν η μόνη περίπτωση όπου τα SS εφάρμοσαν τα επικιστικά τους προγράμματα σχεδόν πλήρως, απομακρύνοντας περισσότερους από 10.000 Πολωνούς από τα σπίτια τους να κάνουν χώρο για τους Γερμανούς επίκους. Οι μισοί Πολωνοί έφυγαν στα δάση, όπου προσχώρησαν στην αντίσταση και άρχισαν να κάνουν επιδρομές στα κτήματα και στα χωριά. Οι υπόλοιποι εξετάστηκαν ως προς την φυλετική τους καθαρότητα και εκτοπίστηκαν 25.000 Γερμανοί μεταφέρθηκαν σε μια περιοχή που εξακολουθούσε να κατοικείται από 26.000 Ουκρανούς και 170.000 Πολωνούς. Όπως καμάρωνε ένας προπαγανδιστής, αυτή ήταν το πρώτο γερμανικό κύτταρο του νεότερου ανατολικού επικισμού που αφυπνίστηκε από αυτή την αναζήτηση ώστε να ζήσει μια σφριγγυλή γερμανική απικιακή ζωή. Ήδη όμως στις αρχές του 1944 οι τοπικές αρχές προσπαθούσαν να πείσουν τον Χίμλερ να εγκαταλείψει την απικία και να μεταφέρει τους επίκους προς τα δυτικά. Οι επιθέσεις εναντίον των κτημάτων τους ήταν καθημερινό φαινόμενο και οι άντρες κοιμόνταν στα χωράφια για να μην τους σκοτώσει η αντίσταση. Χριστέ. Ο Χίμλερ και ο Χίτλερ όμως έμειναν πεισματικά προσκολλημένοι στο δικό τους όραμα για μια γερμανική αυτοκρατορία στα ανατολικά και άφησαν τη μεταφορά των σκληροτράχυλων επίκων τους για όσο το δυνατόν αργότερα. Αυτή η απουσία σχεδιασμού για έκτακτη αποχώρηση ήταν μία μόνο πλευρά του ριζικά εξωπραγματικού χαρακτήρα των σχεδίων τους. Η ρατσιστική επικαιοκρατία τους ήταν καταδικασμένη να αποτύχει. Αποτελούσε απομίμηση της μεθοριακής πολιτικής των Αψβούργων, χωρίς την πολιτική ευκαμψία των τελευταίων. Είχαν προκαλέσει τόσο μίσος στους ντόπιους πληθυσμούς, ώστε χωρίς έναν συντριπτικά ανώτερο αστυνομικό μηχανισμό, ο αριθμός των επίκων που απαιτούνταν για να ελέγξουν την πρώην Σοβιετική Ένωση για λογαριασμό της Γερμανίας ξεπερνούσε τις δυνατότητες του Βερολίνου. Η μακροπρόθεσμη πολιτική του Χίτλερ ήταν να δει 100 εκατομμύρια Γερμανούς εγκατεστημένους σε αυτά τα εδάφη. Τέτοιοι αριθμοί όμως απλούστατα δεν υπήρχαν. Οι Ναζί ήθελαν να μετατρέψουν τους Γερμανούς σε χωρικούς, αλλά οι περισσότεροι Γερμανοί αρνούνταν. Θα πάω εγώ στο χωράφι, θα αφήσω εδώ την πόλη, την αμαξάρα μου, το σούπερ μάρκετ που παίρνω ντομάτες ομοιόμορφες όλες μία προς μία ίδια, να βάλω εγώ χέρι στα χώματα, να κοπώ και πουθενά, να πάθω και τέτανο. Άστα, για άλλους αυτά, δεν πειράζει. Με φυτοφάρμακο. Θα βγάλω και κέρατα. Εχ, Θεέ μου, ο Χίμλερ πίστευε πως οι ήρωες του μετόπου, επιστρέφοντας από τον πόλεμο, θα δέχονταν ευχαρίστως μια αγρικία στην Πολωνία ή στην Ουκρανία για ανταμοιβή τους. Πράγμα πολύ συζητήσιμο. Καλά μιλάμε, αυτό έχει μεγάλη πλάκα τώρα. Δεν μπορώ. Καλά τόσο ηλίθιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Παρανοϊκοί ήταν, αλλά ήταν και ηλίθιοι συγχρόνως. Καθώς ο κόκκινος στρατός προέλαβνε, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης κατέρεε από μόνο του. Από τον Αύγουστο του 1943 ως τον Ιούλιο του 1944, περίπου 350.000 Γερμανοί της Κρυμαίας μεταφέρθηκαν προς την Δυτική Πολωνία. Ακολούθησαν άλλοι από την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Η γερμανική πολιτική της καμένης γης σήμαινε ότι για πολλούς επίκους ήταν αδύνατο να μείνουν, ακόμη και αν το ήθελαν. Στις αρχές του 1945, εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί πρόσφυγες τραβούσαν με τα πόδια δυτικά προς το Ράιχ, σε μια μεγάλη αυθόρμητη έξοδο. Την ίδια στιγμή, μια άλλη, ακόμα καταθλιπτικότερη σειρά από αναγκαστικές πορείες πρόδιδε την σκοτεινή πλευρά του φυλετικού ονείρου. Στην τελευταία φάση της τελικής λύσης, τα στρατόπεδα εξόντωσης και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης κλείστηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις καταστράφηκαν. Οι δε επιζώντες τρόφιμοι οδηγήθηκαν σε μακρινές πορείες μέσα στα χιόνια, με γενική κατεύθυνση προς το Ράιχ. Από τους 714.211 κρατουμένους που υπήρχαν ακόμη στα στρατόπεδα τον Ιανουάριο του 1945, γύρω στους 250.000 πέθαναν σε αυτές τις πορείες θανάτου. Μια σειρά από κίνητρα οδήγησαν στις πορείες. Ανάμεσά τους το ότι τα SS, εκτός του ότι σκόπευαν να εκμεταλλευτούν τους κρατουμένους για δουλική εργασία,
Δεν ήθελαν και να τους αφήσουν να πέσουν στα χέρια των συμμάχων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, οι πορείες αυτές με τα πόδια ή με το τρένο ήταν τόσο άσκοπες, ώστε φαίνεται ότι η πρόθεσή τους ήταν απλώς να συνεχιστεί η μαζική δολοφονία των στρατοπέδων συγκέντρωσης με άλλα μέσα. Άφηναν εντελώς νηστικούς, χτυπούσαν και τέλος εκτελούσαν τους πεζοπόρους, ιδίως όταν εξαντλούνταν τόσο ώστε να μην μπορούν να ακολουθήσουν τους άλλους. Εκτός από τη βαναυσότητα των φυλάκων, τα θύματα είχαν να αντιμετωπίσουν και την ανοιχτή έχθρα του άμαχου γερμανικού πληθυσμού, δίπλα από τον οποίο περνούσαν. Έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις βοήθειας. Στο Christianstadt, το κράτος του Χριστού, Christianstadt, κάποιες Γερμανίδες προσπάθησαν να μας δώσουν ψωμί, αλλά οι γυναίκες φρουροί δεν το επέτρεψαν. Είπε ένας πρώην κρατούμενος. Μια Γερμανίδα με ανθρώπινη καρδιά φώναξε «Ιχρ ελέντε, ιχρ ιγκλουκλίκε», κακόμοιρα, δυστυχισμένα πλάσματα. Η απάνθρωπη φρουρός ούρλιαξε «Τι κάνεις, λυπάσαι τους Εβραίους». Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν μας είναι γνωστές περιπτώσεις όπου Γερμανοί παρευρισκόμενοι να έχασαν τη ζωή τους επειδή εξέφρασαν τη συμπάθειά τους ενώπιον των φρουρών των SS, όπως και να είναι. Η αποδοκιμασία και η αδιαφορία ξεπερνούσαν κατά πολύ τη λύπηση. Στις αρχές του 1945, με το τέλος να πλησιάζει, πολλοί Γερμανοί άμαχοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως τα κύρια θύματα του πολέμου και έμεναν τυφλοί στα βάσανα των πεζοπόρων που περνούσαν ανάμεσά τους.